το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή, το Μνημόνιο 3 ή ο νόμος 4093, το μεσοπρόθεσμο, ήταν ένα μονοάρθρο. Ήταν ένα μονοάρθρο το οποίο όμως περιλάμβανε 240 σελίδες. Μέσα εκεί είχε ρυθμίσεις για όλα τα Υπουργεία, είχε για όλους τους κρατικούς φορείς και φυσικά είχε και για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εποπτεύει μία σειρά από οργανισμούς και από, θα έλεγα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης από 36 του 2013, που έχει την αρμοδιότητα των ΙΕΚ, δηλαδή η λογοτεχνική υποδομή, προσωπικό, στήριξη και λειτουργία, πλέον την αφήνει συγκεκριμένη αρμοδιότητα και αυτές περνάνε στις περιφέρειες. Φυσικά, όπως αναφέρει και το μνημόνιο, ότι θα γίνει και αντίστοιχη χρηματοδότηση προς τους αποκεντρωμένους φορείς, του ΣΟΤΑ δευτέρου βαθμού, για να μπορούν πλέον να στηρίξουν τη λειτουργία των ΙΕΚ στις αντίστοιχες περιφέρειες. Κάτι τέτοιο όμως μπορείται δύσκολο να συμβεί, όπως έγινε και με τους Δήμους, όπου με τον Καλλικράτη μία σειρά από αρμοδιότητες σε τομείς όπως είναι υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομίας ή αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ πέρασαν στους Δήμους, δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχους πόρους. Αυτό που φοβάμαι δηλαδή είναι ότι από το χρόνο, από το Ιούνιο του 2013, ενώ θα έχουμε μία μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τις περιφέρειες, αυτά δεν συνοδευτούν και από αντίστοιχους πόρους για να μπορέσουν να συνεχίσουμε την εύρυθμη λειτουργία ως Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Και στις σχολικές επιτροπές μεταφέρθηκαν μία σειρά από αρμοδιότητες, όπως είναι η λειτουργία των σχολικών μονάδων, η συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ήταν η μεταφορά των μαθητών το προηγούμενο χρονικό διάστημα που το πήραν πάλι πίσω, αν θυμάστε. Ήταν η σύντηση των μαθητών. Δηλαδή, μία σειρά από αρμοδιότητες οι οποίες δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους, δεν έχει κανένα νόημα να μεταφέρονται. Μεταφέρονται μόνο και μόνο για να απαλλαχθεί ένα Υπουργείο να βάρος, αλλά από εκεί και πέρα δουλειά δεν γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, να οργανωθούμε στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον, να δούμε πώς μπορούμε να μεταβούμε πλέον στη νέα εποχή, αφού έτσι κι αλλιώς μία σειρά από κρατικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα το οργανώσουμε έτσι ώστε και οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί φορείς, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται πρόνοια, είτε είναι σχολεία κλπ. Πώς θα μπορούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να λειτουργήσουμε. Από ό,τι φαίνεται, το προβλέπει βέβαια και το μεσοπρόθεσμο, ότι μπορούν κάποια ΙΕΚ ή παραρτήματα αυτών, όπως το λέει και το συγκεκριμένο άρθρο, να συγχωνευτούν, να κλείσουν ή να ανασταλεί η λειτουργία τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι καταρτιζόμενοι πληρώνουν μία επιταγή κατάρτιση, ένα παράβολο, να σου το πω συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε εξαμήνου, προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους και φυσικά να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα που πληρώνουν οι σπουδαστές σε αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνουν, δεν επαρκούν για να πληρωθούν λειτουργικά έξοδα λειτουργίας ενός ΙΕΚ, μισθοδοσία εκπαιδευτικών, άλλα τρέχοντα έξοδα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και φυσικά ζητάμε και μια κρατική επιχορήγηση. Μια επιχορήγηση η οποία θα μας έρθει από το Υπουργείο Παιδείας για μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης. Είναι δύσκολο να πούμε ότι θα μπορέσουμε τα δημόσια τουλάχιστον ΙΕΚ, με τόσο χαμηλά δίδακτρα που έχουμε, να καλύψουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα, θα έλεγα, από άλλη οπτική γωνία, να δούμε ότι τα ΙΕΚ σήμερα προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο, έχουν ως σκοπό την κατάρτιση και την εκπαίδευση νέων από την τοπική αγορά εργασίας, να εκπαιδεύονται εδώ στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, χωρίς περιττά έξοδα, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς να επιβαρύνουν τους ιδίους και τις οικογένειές τους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα θα πρέπει λοιπόν να δούμε και το κοινωνικό κομμάτι της κατάρτισης, που αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως θα πρέπει να δούμε και τις ειδικότητες που καταρτίζουμε. Άρα είναι τρομερά δύσκολο να επιφορτήσουμε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάμε τους νέους, τους μαθητές μας, τους σπουδαστές μας με νέα δίδακτρα, να επιβαρύνουμε τα δίδακτρα. Μάλλον την αντίστροφη πορεία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ως δομή, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο θέλει, να σου το πω μέσα σε εισαγωγικά, να απαλλαγεί από το βάρος των ΙΕΚ. Και όταν λέω το βάρος των ΙΕΚ, στη σημερινή εποχή μιλάμε για το οικονομικό κόστος λειτουργίας των ΙΕΚ. Από τη στιγμή λοιπόν που το Υπουργείο έχει αποφασίσει ότι τέλος πάντων τα ΙΕΚ αυτά θα περάσουν σε άλλους φορείς, έτσι ώστε εμείς να μην έχουμε το λειτουργικό κόστος και τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, από εκεί και πέρα θα πρέπει νομίζω με τη σειρά της και οι περιφέρειες να ζητήσουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση και μάλιστα θα πρέπει από το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και η διαβούλευση, ώστε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι του 2013 με τους αντίστοιχους πόρους να συνεχίσουμε και να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε σήμερα. Το ΙΕΚ της Τρίπολης θα έλεγα ότι έχει
και τον κόσμο και τους καθηγητές και τις ειδικότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην τοπική αγορά εργασίας. Έχουμε ειδικότητες οι οποίες είναι συνυφασμένες με τις ανάγκες της αγοράς. Έχουμε ειδικότητες όπως είναι τεχνικός αερίων καυσίμων, να εκπαιδεύσουμε νέους για νέα μονάδα που θα λειτουργήσει στη Μεγαλόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα, τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου με το φυσικό αέριο και μια σειρά από δραστηριότητες που αναπτυχθούν και στην πόλη της Τρίπολης αλλά και στις πόλεις περιφέρειας Πελοποννήσου που θα έρχεται το φυσικό αέριο. Έχουμε ειδικότητες που έχουν σχέση με την υγεία, με την πρόνοια, με το μεγάλη ψυχιατρική μονάδα που έχουμε στην Τρίπολη. Έχουμε ειδικότητα νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις. Έχουμε ειδικότητες που ζητάει η αγορά εργασίας, όπως είναι το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας. Πετυχαίνουμε να κατακτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε νέους, οι οποίοι όχι μόνο θα μειώσουν, θα έλεγα, όχι μόνο θα έχουμε μια αύξηση στην τοπική παραγωγή, στο τοπικό εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα θα πετύχουμε και μείωση της ανεργίας. Από αυτή την άποψη, το ΙΕΚ της Τρίπολης στοχευμένα επιλέγει ειδικότητες για να εκπαιδεύσει και να κατακτήσει νέους. Άρα, θα έλεγα ότι είμαστε ένα πλεονασματικό ΙΕΚ. Και από την πλευρά της οικονομίας που κάνουμε στους νέους μας, αλλά και από την πλευρά της οικονομίας που επιτυχαίνουμε στο κράτος. Γιατί όταν σήμερα έχουμε περίπου 100 καταρτιζόμενους, νομίζω ότι και το κόστος για το κάθε Υπουργείο, το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία μειώνεται κάθετα. Έτσι, δεν επιβαρύνουμε ουσιαστικά με τη λειτουργία μας τους κρατικούς προϋπολογισμούς σε υπέρμετρο βαθμό. Καλύπτουμε σχεδόν τα έξοδά μας. Οι ΕΚ τα οποία δεν θα μπορούν να οργανωθούν σύμφωνα με τις νέες δομές, οι ΕΚ τα οποία θα λειτουργήσουν με ένα τμήμα ή με κανένα τμήμα ή με δύο τμήματα, σίγουρα δεν θα μπορούν να σταθούν στη νέα εποχή. Χρειάζεται λοιπόν από τώρα μία προετοιμασία, μία οργάνωση, μία ανίχνευση της τοπικής αγοράς εργασίας, τι ανάγκες υπάρχουν, μία συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, με τα αντίστοιχα επιμελητήρια, με το εργατικό κέντρο, με τους φορείς, να δούνε πού θα πρέπει, τι ειδικότητες θα πρέπει να προκηρύξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, σε ποιες ειδικότητες θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε, έτσι ώστε να τα κάνουμε ελκυστικά. Πρέπει και τα ΙΕΚ σιγά σιγά να λειτουργούν με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύουμε άστοχα, άκερα και άσκοπα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση που κάνουμε και η κατάρτιση που κάνουμε να είναι στοχευμένη.